τα παραδοσιακά πιάτα, ωραία τα γκουρμέ πιάτα, αλλά σαν το γύρο δεν έχει. Παραμένουμε λιμενάρια και έχουμε έρθει εδώ στο Snack Bar Aegean ή αλλιώς Αιγαίο στην ελληνική. Χαίρετε, δίπλα μας έχουμε τον ιδιοκτήτη, τον κύριο Ανδρέα Πλιώνη. Να σας καλωσορίσω κι εγώ και να σας πω καλώς ήρθατε στη Θάσο και θα χαρούμε να σας δούμε. Λοιπόν, τις παροχές σας, αν και ξέρουμε γύρω ως επιτοπλίστων ο πρωταγωνιστής στο Aegean, αλλά σίγουρα υπάρχουν και άλλα πράγματα που μπορούμε να δοκιμάσουμε. Σουβλάκια, κρέπες, σουτζουκάκια, φιλέτα κοντόπουλα, σνίτσελ, τα πάντα υπάρχουν. Και λαδόπιτα και ψωμάκι και πιάτο. Ψωμάκι και πιάτο βεβαίως. Και σαλατούλες έχουμε. Τα πάντα. Και τόνο και χωριάτικη, τζατζίκι, ό,τι θέλετε. Σταματήστε, μας έπιασε ήδη πείνα, γουργουρίζει η κυλίτσα. Λοιπόν, βρίσκεστε στο κεντρικότερο νομίζω σημείο των λιμεναρίων. Βλέπετε λίγο την κίνηση. Πώς θα πάνε τα πράγματα φέτος? Πιστεύω ότι θα πάνε πάρα πολύ καλά και ευελπιστούμε να είναι μια από τις χρονιές μας. Έχετε στο ιστορικό σας πολλές χρονιές, έτσι? 17 χρόνια. 17 ολόκληρα χρόνια. Ναι, 17. Έχετε επενδύσει στον τουρισμό. Βεβαίως. Και εγώ και η οικογένειά μου, ο αδερφός μου, ας πούμε. Εντάξει, είστε από νησί, είναι λογικό, έτσι. Οι περισσότεροι Θάσοι παραμένουν εδώ, επενδύουν στον τουρισμό. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε για να ανεβάσουμε το νησί μας. Θα φανταστώ ότι τρώτε πολύ γύρω εδώ πέρα στο Aegean, έτσι. Αρκετά, αλλά με μέτρο. Με μέτρο, πρέπει να διατηρήσουμε την κορμή. Ναι, ναι. Για να διατηρήσουμε και εμείς το δικό μας κορμί, Βαγγέλη, να κλείσουμε τις κάμερες, να κλείσουμε τα μικρόφωνα και να φάμε κι εμείς ένα γύρο από το Aegean Snack Bar.